Ορεστιάδας εδώ στους 101,5. Ελάτε σήμερα να πάμε στη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης της πόλης μας. Εκεί βρίσκουμε την μαέστρο, αγαπημένη μαέστρος Μαρία Δημητριάδου. Πάντα κάνουμε ωραίες κουβέντες μαζί της για μουσικές. Όμως τώρα θα μας μεταφέρει στο τι γίνεται στο ξεκίνημα της χρονιάς, της εκπαιδευτικής χρονιάς. Κυρία Δημητριάδου, καλώς ορίσατε, μαέστρο μας. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε, ναι. Και πάλι, για ακόμη μία φορά. Και νομίζω ότι η κουβέντα θα γίνει γύρω από τα τμήματα της ΔΚΠΑΟ. Έχουμε ξεκινήσει τα μαθήματα στις 3 Οκτωβρίου. Να πω στους ακροατές, Μαρία Δημητριάδου, ότι καθώς βλέπω, περνάω να βγω μπροστά μου πάντα διάφορες ανακοινώσεις, στάθηκα με πολύ έτσι όμορφα συναισθήματα σε αυτό το ομαδικό τμήμα φλογέρας, τους μικρούς φλογερούλιδες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, ναι. Πραγματικά είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Απευθύνεται σε παιδιά από 6 έως 12, θα έλεγα. Μικρότερης ηλικίας είναι λίγο δύσκολο να δουλέψουν ένα πνευστό, αν και το συγκεκριμένο πνευστό είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, εκτός όμως από τους μαθητές, θα ήθελα πολύ να προωθηθεί το τμήμα μας και σε παιδαγωγούς, σε νηπιαγωγούς, σε δασκάλους, σε βρεφονιπλοκόμους, να έρθουν στο όδιο, τους καλώ, να μάθουν λοιπόν τη φλογέρα, που είναι ένα πάρα πολύ εύκολο και πολύ μελωδικό όργανο. Θα μπορούν με αυτόν τον τρόπο να παίξουν γνωστά παιδικά τραγουδάκια στους μαθητές τους και θα κάνουν το δικό τους μάθημα πιο ενδιαφέρον. Να πω ότι στη μία ώρα που θα γίνει το ομαδικό μάθημα, πέρα από τη φλογέρα, θα διδαχθούν και τη θεωρία της μουσικής και έχει ένα πάρα πάρα πολύ χαμηλό δίδακτρο. Βέβαια δεν θα μπω στη λογική έτσι του οικονομικού, δεν θα πω. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει πληροφορίες του στο 2552027460 απογευματινές ώρες, το τηλέφωνο του ΟΔΙΟ, και να ενημερωθεί για το καινούριο αυτό τμήμα. Έχει ενδιαφέρον πάντως σαν τμήμα, πέρα από το ότι ένα μικρό παιδί μπορεί να μάθει ένα μουσικό όργανο. Είναι ωραίο σαν σκεπτικό αυτό να προσκαλέσεις εκπαιδευτικούς, γιατί ο λόγος με τη μουσική πάντα έχει ένα ωραίο πάντρεμα και η αφομοίωση είναι πολύ καλύτερη. Όπως επίσης νομίζω ότι ο εκπαιδευτικός θα αφήσει το στίγμα του μέσα στην τάξη του, έτσι όπως άφηναν κάποτε οι δάσκαλοι που μάθαιναν μαντολίνο στα παιδιά. Υπήρχαν εποχές που πέρασαν δάσκαλοι από εδώ, από την πόλη της Νέας Ορεστιάδας, που μάθαιναν μαντολίνο στα παιδιά. Και νομίζω ότι τα παιδιά σήμερα τους ευγνωμονούν. Και όπως μας είχε πει και ο Γιάννης ο Λιμπερίδης, μάθαιναν και μελόντικα. Ναι, Αναστασία μου, ακριβώς, είσαι πραγματικά στη σκέψη μου, στο μυαλό μου, αυτό ήθελα να πω. Πόσο όμορφο ερέθισμα. Ένα δάσκαλος ή ένας ανηπιαγωγός να έχει μία φλογέρα, να μπορεί να παίξει απλές παιδικές μελωδίες, διότι δυστυχώς θα πω, βλέπουμε από παιδάκια εξάχρονα να μην γνωρίζουν βασικά παιδικά τραγουδάκια και να ακούνε κομμάτια τα οποία δεν έχουν κανένα νόημα, ούτε ο στίχος ούτε η μουσική, και να προβληματίζομαι και να λυπάμαι, γιατί λέω ότι αυτό το παιδί των 6 ετών, αν δεν έχει μάθει το Φεγγαράκι μου λαμπρό, το Τι χαρά, απλά τραγουδάκια έτσι, και 6 χρονών τραγουδάει κομμάτια που θα άκουγε στα 18 και στα 20, γιατί να μην δώσουμε ένα ωραίο ρεύμα, ένα ωραίο κίνητρο, ο ίδιος ο δάσκαλος να γίνει παράδειγμα για το παιδάκι, να πάρουν και τα παιδάκια μέσα στην τάξη ένα απλό κρουστό, ένα σύστρο, ένα ντέφι, κάτι απλό, όμορφο, και να κάνουν μια τόσο όμορφη ομάδα μέσα στην ίδια τους την τάξη.
Και δεν είναι ακριβό όργανο η φλογέρα, έτσι δεν είναι, είναι οικονομικό. Πολύ προσιτό, ναι. Ναι, πολύ προσιτό. Γι' αυτό μπήκαμε και σε αυτή την λογική. Καλό λοιπόν έτσι νηπιαγωγούς, δασκάλους, παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς να περάσουν από το 2 απογευματινές ώρες να μάθουν για τα τμήματα, για τις ώρες που θα λειτουργήσουν τα τμήματα και να κάνουν αυτό το όμορφο βήμα. Εκτός από τη φλογέρα που είναι καινούριο βήμα για τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, τι άλλο έχετε? Λοιπόν, να αναφερθώ λίγο στα... Να μας θυμίσεις δηλαδή. Ναι, έτσι μια υπενθύμηση λίγο. Να πω ότι στο Δημοτικό Οδείο της πόλης μας, της Ορεστιάδας, λειτουργούν πάρα πολλά μουσικά τμήματα. Ελάχιστα όργανα δεν έχουμε. Mm-hmm. Έτσι, από εκεί θα ξεκινήσω. Πέρα από τα θεωρητικά, τα κατώτερα και ανώτερα θεωρητικά, μέχρι σύνθεση λοιπόν κάτι μπορεί να φτάσει στο Δημοτικό Οδείο, έχουμε τα πληκτροφόρα, μπορεί κάποιος να μάθει κλασικό πιάνο, να κάνει αρμόνιο, να κάνει ακορντεόν, το οποίο ακορντεόν να πω ότι πρόσφατα μαζί με άλλα όργανα, κάποια παραδοσιακά όπως και το μπουζούκι, έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, οπότε όταν κάποιος ολοκληρώσει τις σπουδές μπορεί πλέον να λάβει ένα πτυχίο και όχι μία απλή βεβαίως που ήταν μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα, έγχορδα μπορεί να κάνει κάποιος βιολί. Έχουμε καθηγητή στο βιολοντσέλο, που στο Βόρειο Εύρο από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει άλλος καθηγητής στο βιολοντσέλο. Πολύ σημαντικό όργανο, πάρα πολύ μελωδικό. Από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να κάνει την κλασική κιθάρα, την ηλεκτρική κιθάρα, τα ηλεκτρικό μπάσο, κρουστά, drums. Μπορεί να κάνει κάποιος φλάουτο. Επίσης, πάρα πολύ μελωδικό. Στέκομαι σε κάποια όργανα γιατί παρατηρούμε το φαινόμενο, τα παιδιά δεν γνωρίζουν όλα τα όργανα, οπότε είμαστε λίγο περιορίζονται σε πιάνο κιθάρα. Γι' αυτό κάποια όργανα θέλω λίγο να τα προωθήσουμε. Τώρα που αναφέρθηκε στο φλάουτο, πολλοί μπερδεύουν φλογέρα με φλάουτο. Θέλω να πιστεύω όχι. Είναι διαφορετικά πνευστά. Με το φλάουτο κανείς, καθώς εξελίσσεται, προχωράει τα χρόνια σπουδών, μπορεί να αποκτήσει ένα αναγνωρισμένο πτυχίο του Υπουργείου Πολιτισμού. Πάρα πολύ μελωδικό όργανο, μπορεί να, και όργανο βέβαια της Συμφωνικής Ορχήστρας. Όχι, φλόγερα είναι κάτι πολύ πιο απλό, τελείως διαφορετικά. Και με καλάμι παλιά. Παλιά έφτιαχναν ακόμη και με καλάμια φλογέρες. Έτσι είναι. Οπότε νομίζω ότι δεν έχω ξεχάσει κάτι από τα τμήματα του ΟΔΙ. Από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να κάνει κλασικό τραγούδι, είτε σύγχρονο τραγούδι, βυζαντινή μουσική. Επίσης να πω ότι στο Δημοτικό Οδείο τα μαθήματα της βυζαντινής μουσικής είναι ατομικά και όχι ομαδικά, για να μπορεί ο δάσκαλος να ασχολείται αποκλειστικά με ένα μαθητή. Mm-hmm. Οπότε το αντιμετωπίζουμε όπως και σε ένα ιδιαίτερο μάθημα οργάνου. Οπότε και στη Βυζαντινή έχουμε ατομικό μάθημα και όχι σε μεγάλο γκρουπ όπου μεταξύ τους οι φωνές χάνονται και δεν μπορεί ίσως κάποιος να διδαχθεί σωστά τη βυζαντινή μουσική. Στα κρουστά αναφέρθηκα. Μουσική προπαιδεία. Τι να πω τώρα. Τι όμορφο τμήμα. 4 με 6 ηλικίες που μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα ένα παιδάκι. Και είναι τα πρώτα ερεθίσματα που μπορεί να λάβει πάνω στη μουσική, και μουσικοκινητική και επαφή με το ρυθμό και εκμάθηση του μεταλλόφωνου. Επίσης ένα πολύ εύκολο και πολύ μελωδικό οργανάκι
και κρουστά με το σύστημα όρος και τα λοιπά, και βλέπουμε ότι τα παιδάκια τα οποία πέρασαν από την μουσική προπαιδεία μετά τα 6, όταν αποφασίσουν να ξεκινήσουν ένα μουσικό όργανο, έχουν πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη και πρόοδο σε σχέση με ένα παιδάκι το οποίο δεν είχε επαφή με τη μουσική προπαιδεία. Εκπαιδεύουν και το αυτί τους. Και το αυτί, αλλά επειδή γίνεται πολύ καλή δουλειά όσον αφορά και τις νότες, αλλά και τα ρυθμικά σχήματα, τις αξίες της μουσικής, όταν ένα παιδί βρει μπροστά του τις νότες και τις αξίες και απλά ο δάσκαλος τοποθετήσει τα χεράκια του πάνω σε ένα μουσικό όργανο, το είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει πρόοδο πάνω στο μουσικό όργανο σε σχέση με ένα παιδί το οποίο δεν είχε καμία επαφή μέχρι τότε. Εννοείται ότι όλα τα παιδιά μπαίνουν και σε τμήμα θεωρίας, και σε αυτό επιμένουμε και λίγο, να μας ακούν οι μαθητές, για καλό τους είναι, γιατί έρχονται κάποιοι και λένε εγώ θέλω μόνο όργανο. Ναι, αλλά όταν παράλληλα ένα παιδί κάνει το ατομικό του μάθημα σε ένα όργανο και κάνει και τη θεωρία, μπορεί πιο γρήγορα και πιο εύκολα να μάθει το μουσικό όργανο, σε αντίθεση με ένα παιδί το οποίο θα επιλέξει μόνο το μουσικό όργανο και θα πρέπει ο ίδιος ο καθηγητής του οργάνου να εξηγεί και τη θεωρία της μουσικής. Αυτό ισχύει και για τους ενήλικες, μαέστρο, με τη θεωρία. Έτσι, γι' αυτό και έχουμε και τμήματα ταχύρισμα, όπου ένας ενήλικας με πιο όριμο μυαλό, εννοείται, μέσα σε ένα χρόνο μπορεί να βγάλει 2 έως και 3 τάξεις θεωρίας, τις υποχρεωτικές τάξεις θεωρίας, πριν την αρμονία. Οπότε και τους ενήλικες τους προτείνουμε να κάνουν παράλληλα και τη θεωρία. Άλλωστε και τα δίδακτρα που υπάρχουν, και είναι πολύ χαμηλά στο δημοτικό 2, συμπεριλαμβάνουν και τη θεωρία μέσα. Οπότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος κάποιος να μην κάνει τη θεωρία. Είναι και ένας τρόπος αυτός να απέχουμε μικροί και μεγάλοι από εικόνες, να συμμετέχουμε σε ομαδικές δουλειές, όπως είναι η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου ή συμμετοχή σε μια χοροδία, έτσι δεν είναι, μαέστρο? Και μιας και αναφέρθηκες, Αναστασία, όμως τις χοροδίες, να πω λίγο και για τα χοροδιακά τμήματα που λειτουργούν. Έχουμε την παιδική χοροδία που απευθύνεται σε μαθητές από 6 έως 12 ετών, την νεανική χοροδία από 13 έως 18 ετών και την τετράφωνη, την ενορευτιάδη. Να πούμε ότι οι χοροδίες είναι δωρεάν, δηλαδή η συμμετοχή, ναι. Ναι, η συμμετοχή είναι δωρεάν. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κυρίως όμως θέλω να πω και για την παιδική και για την νεανική, επειδή μέσα στο μάθημα, θα έλεγα, της χοροδίας κάνουμε και ασκήσεις αναπνοής, κάνουμε και ρυθμό, κάνουμε και τοποθέτηση φωνής. Ο μαθητής με έναν πολύ εύκολο τρόπο μαθαίνει να χειρίζεται σωστά και την αναπνοή και τη φωνή, οπότε βγαίνει διπλά κερδισμένος, ειδικά η παιδική χοροδία. Μέσα από μουσικά παιχνίδια τα παιδιά περνάνε όμορφα, όμως και πολύ δημιουργικά παράλληλα. Το τερνών μετά το ωφελή μου, έτσι, ακριβώς, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά την νεανική, προσαρμόζουμε λίγο και το ρεπερτόριο στην εποχή των, των εφήβων και των νέων μας, και αντίστοιχα της παιδικής χοροδίας. Θα ήθελα λίγο να μιλήσω και για τα υπόλοιπα τμήματα που υπάρχουν στη ΔΚΕΠΑ, και δεν είναι δικό μου αυτό το κομμάτι, αλλά αν μου επιτρέπεις θα ήθελα να κάνω μια... Ας κάνουμε μια αναφορά εδώ. Μια αναφορά. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο έτσι και αλλιώς, αλλά ας κάνουμε. Και για τα εικαστικά, που έχουμε ένα εκπληκτικό πρόγραμμα το Προσεγγίζοντας την Τέχνη, που απευθύνεται σε παιδιά 4 με 12,
τα μαθήματα ζωγραφικής, παιδικό και ενηλίκων, ένα νέο τμήμα για το κόσμημα, επίσης μαθήματα χειροτεχνίας, να πω για την σχολή χορού, το κλασικό μπαλέτο για παιδάκια από 4 ετών, το μοντέρνο χορό για μεγαλύτερα παιδιά, τη φιλαρμονική του Δήμου όπου τα παιδιά έρχονται και είτε οι ενήλικες είτε οι έφηβοι και μαθαίνουν κάποιο πνευστό ή κρουστό όργανο. Η μπάντα του Δήμου είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της πόλης. Ναι, ισχύει. Νομίζω ότι τα έχω πει. Στην μπάντα του Δήμου ποιος κάνει μαθήματα, μαέστρο? Εκεί υπάρχουν ειδικοί καθηγητές και καθηγητές κρουστών και καθηγητής πνευστών. Οπότε υπάρχει και το παιδικό τμήμα και το τμήμα των ενηλίκων. Μαρία Δημητριάδου, η μαέστρος της πόλης μας, κράτησε λίγο χρόνο για μας, για να μας ενημερώσει. Προσκαλεί στην Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης και στα τμήματα που έχουν αρχίσει να δημιουργούνται όλους τους εκπαιδευτικούς. Νομίζω ότι είναι μεγάλο κεφάλαιο η εκπαιδευτική για τη συνέχεια των παιδιών αλλά και της μουσικής εκπαίδευσης. Εύχομαι και φέτος να είναι δημιουργική η χρονιά σας, μαέστρο, και στο τέλος της χρονιάς να έχεις να μας πεις πολλά για αυτά που θα ακούσουμε από σας και πάλι στις εκδηλώσεις που ετοιμάζετε, που θα ετοιμάσετε. Η αλήθεια είναι ότι ετοιμάζουμε και κάτι για τα Χριστούγεννα, απλώς δεν είναι ακόμη ανακοινώσιμο, οπότε γι' αυτό δεν ρώτησα. Να κάποια αναφορά και λίγο αργότερα μετά το Πάσχα κάτι που ετοιμάζουμε. Γενικώς υπάρχει προγραμματισμός για πολιτιστικές και μουσικές δράσεις. Να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρό μας, τον κύριο Βασταμακίδη, ο οποίος πάντα σε κάθε μας ιδέα είναι αρρωγός, είναι βοηθός μας. Τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει και μας δείχνει όλους τους καθηγητές, το διοικητικό, όλους δηλαδή στη ΔΚΠΑΟ που βρίσκονται στη διοίκηση και πιστεύουν σε όλα αυτά που εμείς έχουμε ως ιδέα να υλοποιήσουμε και μας βοηθάνε πολύ. Σας ευχόμαστε καλή εκπαιδευτική χρονιά και να πάνε τα πράγματα έτσι όπως τα ονειρεύεστε, να γεμίσετε με μουσικές εκεί τα παιδιά και τους ενήλικες που έρχονται, και εμείς θα είμαστε εδώ κάθε φορά για το μοίρασμα και για όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε με τους ακροατές μας. Μαρία Δημητριάδου, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή μου Αναστασία. Σε ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα που είχαμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.